Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται από το πρωί 4 άτομα που φέρονται ως δράστες του άγριου εγκλήματος με θύμα 89χρονη γυναίκα από τη Ζήρο, που ξεψύχησε από εγκεφαλική αιμορραγία αφού χτυπήθηκε βάναυσα με γροθιές στο κεφάλι. Στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που εξελίχθηκε παράλληλα στην Αγία Τριάδα, τα καμίνια και τον καταβλισμό της Νέας Αλικαρνασσού συνελήφθησαν 3 Ρωμά και ένα ακόμη άτομο με αλβανική υπηκότητα που φαίνεται να έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές, ενώ αναζητείται και 5ο άτομο επίσης αλβανικής υπηκότητας. Μου δόθηκε η ευκαιρία από κοντά να δώσω συγχαρητήρια στους συναδέλφους μου, οι οποίοι δεν έχουν κάνει μόνο αυτή την επιτυχία, έχουν και άλλες πολλές κάνει και κυρίως, όπως ξέρετε, με την απαγωγή του συμπολίτη σας. Το αποτρόπαιο έγκλημα είχε συγκλονίσει την Κρήτη τον περασμένο Φεβρουάριο. 3 άτομα εισέβαλαν στο πρατήριο καυσίμων που διατηρούσε η άτυχη γυναίκα, την ακινητοποίησαν, την έδεσαν και επιχείρησαν να τη φημώσουν. Παρά την ηλικία της αντιστεκόταν παλικαρίσια και δάγκωσε έναν από τους δράστες στο χέρι. Αυτό όμως πυροδότησε την οργή του, την οποία ξέσπασε πάνω της, χτυπώντας την άγρια με γροθιές στο κεφάλι, όπως περιέγραψε στους συγγενείς της όταν κατάφερε να λυθεί και να ζητήσει βοήθεια ώστε να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Από την πουνιά της δώσαμε στο κεφάλι. Και εμένα μου το είπε που πήγα πρώτη και στους αστυνομικούς που ήρθαν μετά, στις ανακρίσεις, σε όλα. Την ώρα που πήγαιναν να τη δέσουν το στόμα, πρόλαβε, λέει, και του δάκασε το δαχτύλι, και ήταν και πεσίχαρη που πρόλαβε και του δάκασε το δαχτύλι και δεν του το άφηνε και της έδωσε μια μπουνιά στο κεφάλι για να του αφήσει το δάχτυλο. Η άτυχη ηλικιωμένη πρόλαβε να δώσει σημαντικά στοιχεία στην κατάθεσή της πριν τα χτυπήματα που είχε δεχτεί στο κεφάλι προκαλέσουν εγκεφαλική αιμορραγία και τελικά το θάνατό της 24 ώρες μετά τις μαρτυρικές στιγμές που έζησε στα χέρια των αδίστακτων ληστών. Ήταν και τις τραβούσανε τις κουβέρτες γιατί και βλέπει, λέει, 3 κουκουλοφόρους από πάνω της και τους λέγανε πού είναι τα λεφτά, πού είσαι τα λεφτά. Και τόσο λέει, εγώ δεν έχω λεφτά. Ποιοι είστε, ποιοι σκύλοι είστε, όπως μας τα έλεγε τώρα αυτή, και λέει δεν θα σου κάνουμε τίποτα αν μας πεις πού είναι τα λεφτά. Λέει, εγώ ρε δεν έχω λεφτά. Λέει, έχεις, και αν δεν μας τα δώσεις θα σας σκοτώσουμε. Σύμφωνα με τη συνήγορο 3 εκ των κατηγορουμένων, οι ίδιοι αρνούνται οποιαδήποτε ευθύνη για το θάνατο της 89χρονης, αλλά και τη συμμετοχή του στη ληστεία, με λία περίπου 5.800 ευρώ. Γνωρίζω από την αστυνομία είναι ότι προέκυψαν κάποια στοιχεία και από όσο μπόρεσα να αντιληφθώ, προέκυψαν μέσω από κάποιες καταθέσεις και ότι δεν υπάρχει στοιχείο υλικό σαν αποδεικτικό υλικό βεβαιωμένο. Τίποτα παραπάνω όμως. Ήδη πάντως οι συλληφθέντες μεταφέρονται στο Λασίθι και αύριο το πρωί θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Νεαπόλεως.